Για ψέματα σχετικά με την οικονομία και την ανάπτυξη τη χώρα, κατηγόρησε τη Νέα Δημοκρατία ο πρόεδρο τη ελληνική λύση, Κυριάκο Βελόπουλο. Η κυβέρνηση συνεχώ, δίπλα έχοντα πάντοτε τα μέσα μαζική ενημερώσεω, επιχειρεί να κάνει το άσπρο μαύρο. Για την ελληνική οικονομία, μα λέει ότι έχουμε ανάπτυξη και πολλέ επενδύσει. Τι δεν μα λέει, Δεν μα λέει ότι οι επενδύσει είναι ντουβάρια, είναι σπίτια, είναι εξαγορέ εταιριών και όχι παραγωγικό πλούτο. Τι δεν μα λέει. Ότι πολύ απλά όλα τα χρήματα που πήρε από το Ταμείο Ανάκαμψη δεν είναι όλα επιχορηγήσει. Περίπου τα μισά είναι δάνεια. Δάνεια τα οποία έγιναν επιδόματα και όπω πολύ εύστοχα έγραψε η Καθημερινή, αυτά τα επιδόματα έκλεψαν τι εκλογέ. Άρα λοιπόν, όχι μόνο δεν αναπτύσσεται η ελληνική οικονομία, όχι μόνο δεν έχουμε παραγωγικό πλούτο, αλλά συνεχώ χρεώνεται η Ελλάδα και οι Έλληνε. 25 Ιουνίου πρέπει οι Έλληνε να του στείλουν εκεί που αξίζει. Στι καλένδες τη ιστορίας, με ψέματα δεν ασκεί σοβαρή πολιτική. Ο Κυριάκος Βελόπουλος και οι υποψήφιοι βουλευτές της ελληνικής συνεχίζουν τις προεκλογικές του περιοδίε σε όλη τη χώρα.